Χιονοστιβάδα είναι τα προβλήματα σε πολλές περιοχές της Ευρώπης από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, που έμεινε κλειστό για πολλές ώρες, οι πτήσεις έγιναν τελικά το βράδυ της Τρίτης μετά τον καθαρισμό 2 εκ των 4 διαδρόμων προς γεωαπογειώσεων. 800 πτήσεις όμως ματαιώθηκαν και σχεδόν 3.000 επιβάτες ξενύχτησαν στο αεροδρόμιο. Στη Γαλλία συγκροτήθηκε ειδική ομάδα εργασίας για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα από την κακοκαιρία. Οι υπερταχύες Ταλής που κάνουν δρομολόγια από το Παρίσι προς το Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Γερμανία, καθώς και τα Eurostar με προορισμό τη Βρετανία, κινούνται και πάλι από το πρωί της Τετάρτης. Τουλάχιστον 4 άτομα έχασαν τη ζωή τους στη Γερμανία και τη Γαλλία, ενώ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε 100.000 γαλλικά σπίτια. Ο καιρός δεν αναμένεται να βελτιωθεί τις επόμενες ημέρες. Το χιόνι και οι χαμηλές θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν βόρεια.